Ανοιχτές φωτιές. Μια σύγχρονη γαστρονομική τάση από το παρελθόν. Ολοένα και περισσότερα σύγχρονα εστιατόρια επιστρέφουν στη μαγειρική με φωτιά, αφήνοντας για λίγο πίσω το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Πρόκειται για την πιο αρχαίγονη μορφή μαγειρικής, άμεσα συνδεδεμένη με τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού. Οι περισσότεροι μάγειρες και σεφ που διαλέγουν αυτή την οδό δεν το κάνουν από κάποια νοσταλγική διάθεση, αλλά περισσότερο σαν μια προσπάθεια να έρθουν οι ίδιοι αλλά και οι πελάτες τους πιο κοντά στην πρώτη ύλη. Η ανοιχτή φωτιά σε όλες τις μορφές της, από το αντικριστό μέχρι τα κάρβουνα και τη χόβολη, είναι από μόνη της μια πολυδιάστατη μαγειρική. Οι διακόπτες της συμβατικής κουζίνας δίνουν τη θέση τους στις αισθήσεις, στη ματιά, στην όσφρηση και στην αφή. Οι θειασότες της έχουν στα χέρια τους και στον ουρανίσκο τους μια ανώτερη μορφή μαγειρικής που εκπαιδεύει τον άνθρωπο και δεν μένει στην νοσταλγική διάθεση που φέρει. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε όμως, εσάς σας βλέπω με ποδιές. Κατανοώ ότι έχουμε να κάνουμε με τα σεφάκια μας εδώ πέρα. Εγώ είμαι μάγειρας. Ναι. Έρχομαι κατά κύριο λόγο όταν χρειάζονται βοήθεια τα παιδιά. Μάλιστα. Μ' αρέσει η φάση τους. Και όταν θέλει βοήθεια ο Ιορδάνης, είμαι σε ένα μαγαζί στην Αθήνα. Α, κατά κύριο λόγο. Είσαι ακόμα στην εστιατορική κουζίνα. Είμαι, δηλαδή. Ναι. Θα φύγω κάποια στιγμή κι εγώ, μου φαίνεται. Ωραία. Γιατί με τα μέρη εδώ. Να μην τα ακούσει ο Μπάκουλης αυτό. Εσύ, Ιορδάνη μου, ήσουν και... Ήμουν και δεν είμαι. Και δεν είμαι πια και δεν νομίζω ότι να ξαναείσαι. Δύσκολα πολύ. Ενσωματώθηκες. Και το όμορφο το αγόρι από εδώ. Εγώ είμαι φίλος του Ιορδάνη και του Παναγιώτη. Κατάγομαι από εδώ. Α, είσαι ο συνδετικός κρίκος. Ναι, είμαι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ Νομάντ και Κρυονερίου και Παναγιώτη. Πάρα πολύ φίλοι, ωραία. Φίλοι, ναι, και βοηθάω εδώ. Και ασχολήσει, όπως με τα κρασάκια, με τα κρασάκια εδώ. Ο Σεβίνος μας. Είναι από εδώ, ναι. Τοπικός ίνος. Πολύ αμπελίδα στην περιοχή. Ναι, όντως. Έχουμε πολλά αμπέλια. Αχλάδια. Αχλάδια, σουλτανίνες, κορινθιακοί. Λαδάκι, ελίτσες. Ναι. Ωραία. Είναι και πανάκριβο αυτό. Όχι, μην το συζητάμε, ναι. Θα κόψουμε ελιά. Ωραία. Έλα. Βάλτε με στη δουλειά. Λοιπόν, ξεκίνα, φέρε καρέ και βάλε το Σωτήρι να σουβλήσει. Ωραία. Ο Σωτήρης θα σουβλήσει. Τι βάζουμε πάνω? Λοιπόν, έχουμε αλατάκι, πιπεράκι. Το σίγουρο. Λίγο θυμαράκι. Τέλεια. Απλά και νόστιμα, δεν νομίζω να χρειάζεται να βάλουμε κάτι άλλο. Το υπόλοιπο θα τα κάνει το ξύλο. Και δεν μου λες, Ιορδάνη μου, το αντικριστό τώρα. Πώς γίνεται, γιατί τα ακούμε στην Κρήτη, αντικριστό και αντικριστό. Ποια είναι η τεχνική ουσιαστικά του αντικριστού? Το αντικριστό είναι η τεχνική, ίσως η πιο αρχαίγονη τεχνική μαγειρέματος, όπου το κρέας, κυρίως ας πούμε το κρέας, τοποθετείται απέναντι στη φωτιά και με την ακτινοβολία της θερμότητας της φωτιάς και ψήνεται του καπνού ψήνεται πολύ αργά, τοποθετημένο στην κάθε του πλευρά. Μάλιστα. Απέναντι στη φωτιά. Το γυρνάμε ουσιαστικά. Το γυρνάμε, ναι. Από όλες τις πλευρές, έτσι, με το πάτσο μας. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, επόμενο πιάτο. Παίρνετε φασολάκια, τα κουμπάτε στον πάγκο, okay. Βάζετε σε μπασίνα, ελαιόλαδο και μπαχαρικά καταβούληση. Μάλιστα. Να δω το ταλέντο σας. Πάνω! Καλώς το ναι, καλώς το ναι. Μπασίνα. Έρχομαι. Και στη συνέχεια θα τα ψήσουμε στο μαντέμι, έτσι. Ποια να ψήσουμε, τα φασολάκια. Θα ψήσουμε, λέει, τα φασολάκια. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα πράγματα. Πρόσεχε εσύ, μου φύγει στον κρέμι. Λοιπόν, εσύ αλάτι. Λοιπόν, αλάτι. Εγώ πιπέρι. Ωραίος. Και εσύ, Παναγιώτη, τώρα που μου ήρθες εδώ κοντά, είπε για τις πρώτες ύλες. Ναι, είπε για τις πρώτες ύλες. Το κρεατάκι, να φανταστώ, είναι κρυονερίο. Ναι. Άρα. Βέβαια. Τα φασολάκια. Τα φασολάκια. Δεν ξέρεις είναι... από πού. Όχι, όχι, από εδώ. Α, από εδώ είναι. Είναι λίγο πιο κάτω. Αυτά καλλιεργούνται και εδώ. Παναγιώτη, όπως ερχόμουν, είδα το χωριό, γιατί πέρασα εγώ μέσα από το κρυονέρι. Πολύ πέτρα, ωραία σπίτια, τουρισμός. Ο τουρισμός τώρα ξεκινάει. Ναι. Παρθένα γη. Ναι. Δύσκολη η κρυονεριώτικη κουλτούρα. Τώρα ανοίγει λίγο το μυαλό της, ώστε να μπορέσει να δεχτεί κόσμο. Να δεχτεί τον κόσμο. Δέχεται κόσμο, όντως. Ο κόσμος ανταποκρίνεται.
όχι μόνο Έλληνες και ξένοι. Ναι, φαντάσου γιατί αυτό... έχουμε πολλούς Πολωνούς και Γερμανούς. Έχουμε τη Λέχοβα, τη Μονή Λεχόβης. Μπράβο, που φεύγεις από εκεί, από ναι, τη Βύση ναι, πάνω. Που είναι σοβαρό μοναστήρι. Δεξιάκι, είναι πολύ... Βυζαντινή Μονή έγραφε. Ναι, Βυζαντινή είναι. Είναι από τα παλιά. Αστεροσκοπείο. Βλέπω την πινακίδα, λέει αστεροσκοπείο και τηλεσκόπιο της NASA. Πού κάνεις το κρυονέρι, φάρσα μου κάνετε. Τελικά ήταν αλήθεια. Το καλύτερο στα Βαλκάνια, αυτή τη στιγμή φτιάχνεται και το τηλεσκόπιο το οποίο θα είναι ένα πρότυπο της NASA. Αυτό που φτιάχνεται υπάρχει. Το υπάρχει. Υπάρχει και τώρα κόπηκε κάποια χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να αναβαθμιστεί και να γίνει ένα πλανητάριο ώστε να μπορεί να δέχεται κόσμο και του Πανεπιστημίου ώστε να μπορέσουν τα παιδιά να βλέπουν και να ενημερώνονται για το διάστημα. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα. Αν τα ήξερα, θα έμενα τουλάχιστον ένα βράδυ εδώ πέρα. Γιατί δεν μένεις. Γιατί ήταν αυτή η μέρα τώρα, άσε με, μη με. Άσε, θα σε κρατήσουμε εδώ και. Κρατήστε με κάπου εδώ. Θα σε δέσουμε εδώ στην ελιά. Να πω εγώ κάτι τώρα, έτσι, για τη φάση με το Κρυονέρι και τον Παναγιώτη και τους υπόλοιπους. Εμείς μέχρι πριν 6 μήνες δεν κάναμε ανοιχτά γεύματα στον κόσμο, δηλαδή που μπορούσε κάποιος να έρθει να φάει πληρώνοντας ένα εισιτήριο, ας πούμε, σε εμάς. Και ψάχναμε να βρούμε έναν τόπο να μας αρέσει και η φυσική ομορφιά, αλλά κυρίως να μπορούμε να έχουμε επαφή με τον κόσμο και να μην είναι. Με τους ντόπιους, ναι, και να μην είναι έτσι ακριβώς τουριστικό μέρος. Και να έχει έντονο πρωτογενή τομέα. Ναι, πράγμα αυτό, το οποίο εδώ υπάρχει. Ναι. Και ενώ δεν είχαμε καμία γνώση της περιοχής μέχρι να γνωρίσουμε τον Παναγιώτη, όταν γνωρίσαμε τον Πάνο και καταλάβαμε το αισθητικό κομμάτι, ας πούμε, της περιοχής, αλλά και τον πλούτο, τον πολιτιστικό και την κουλτούρα του τόπου, αναπτύξαμε σχέσεις με όλους, αρχίσαμε να κάνουμε τα ανοιχτά γεύματα εδώ. Αυτός μάλιστα, αυτόν θέλω για μάγειρα, ο οποίος σέβεται τον τόπο και την πρώτη ύλη του τόπου. Παναγιώτη, θα φύγεις τελικά. Ναι, έχω δουλειά, θα με συγχωρέσεις. Χάρηκα πάρα πολύ. Μετά που θα είναι έτοιμα, θα έρθεις, θα πάρεις κάμε ζέ. Πιστεύω να μπορέσω, αλλά αν μπορέσω θα έρθω. Προτεραιότητα οι δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε γνώρισα. Εγώ χάρηκα που σε γνώρισα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, βέβαια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αφού καψάλισα το χέρι, γιατί έτσι γίνεται με τις φωτιές, πάω να στρώσω τραπέζι. Α, βλέπω εδώ τον Βασίλη, να μην μιλάς εσύ. Ακούμπα τη σκυλοπή της Μιχαήλ. Ηλία! Τι κάνουμε? Εμφανίστηκες επιτέλους στην κάμερα? Βγήκα και εγώ, ήρθα. Κοίτα τα ρεμάλια να πούμε. Και ο Βασίλης, που είναι και δικός μας άνθρωπος, αλλά πήγε και βρήκε να πούμε τον Ηλία, τον πρόεδρο. Σηκωθείτε να πιάσετε κανένα πιάτο να στρώσουμε το τραπέζι να φάμε σαν νόματε σόβατς. Κοίτα τι σου έχω, πάρε ένα μισέ. Για να δω. Ρε Σιλιάκο, θα μας πεις την ιδιότητά σου. Είσαι πρόεδρος. Κάτσε, γιατί έχουμε, μου φαίνεται εδώ, το σακατευτήρα της περιοχής. Είναι. Είναι. Τα καλύτερα λόγια μου έχουν πει για σένα. Εντάξει. Είσαι ο ενοχός. Τα καλύτερα κρασιά τα ρυθμίζεις εσύ και τις καλύτερες παρέες. Ναι, το έχουμε αυτό, το έχουμε. Μάλιστα. Και πρόεδρος του Συλλόγου των Νέων που κάνετε όλες τις ενέργειες. Ναι, έχουμε πολλές δράσεις. Πες μία δράση μόνο. Μία δράση μόνο.
Θέλω λοιπόν επιτέλους να πεις μια δράση του συλλόγου για να μπορέσουμε να τσουκρίσουμε τα ποτήρια. Θα σας πω, εμείς 7 Ιουλίου έχουμε χορευτικά δρόμενα. Μάλιστα. Τα οποία τα κάνουμε εδώ και 35 χρόνια. Έλα ρε. Ναι. Και συμμετέχουν όλοι οι νέοι του χωριού. Ναι, όλοι. Ωραία. Στα χορευτικά δρόμενα λοιπόν, υγεία. Στην παράδοση που την κρατάτε ακόμα. Γεια μας. Όλα τα καλά. Και στο φαγητάκι μας. Και τώρα, τι έχουμε εδώ, Ιορδάνη? Λοιπόν, έχουμε μελιτζάνες, μαγειρεμένες με την σάλτσα κονκασέ του πάνω και ντομάτα και μπάμια πικλαρισμένη που μπήκε στο τελείωμα του ταψιού. Να μην πολυμαγειρευτεί, γιατί τις καλές την τρώγαμε και εμείς. Έτσι ακριβώς. Πω, πρώτες ύλες, έτσι όπως μου αρέσει. Τοπικό καρέ μόσχου και παρόλο το ότι είμαστε στην Πελοπόννησο, φέραν οι λεβέντες μπάμια άγρια τίνου και πικλαρισμένη. Εδώ έχουμε τα καμένα φασολάκια. Καμένα, εγώ και καμένα. Καμένα, είναι τέλεια. Και τα κρεμμυδάκια, τα φρέσκα που τάψησα εγώ. Και τα παντζάρια, οχτά παντζάρια. Έπαθα πλάκα με τα παντζάρια. Δεν τα είχα στο μυαλό μου έτσι, ειλικρινά. Ναι. Εδώ έχουμε χυλοπίτες με λαχανικά μόνο, κολοκυθάκι, ντοματούλα, τα κρεμμυδάκια και όλα τα συναφή. Και το αντικριστό, το οποίο είναι γεια σας. Το κουμάκι. Βάλεις, γιατί πεινάς, να σου βάλω λίγο χυλοπίτα. Συγχαρητήρια. Βάλε μας πιο στοργικά να μας σερβίρεις, πιο στοργικά. Δεν έχει άλλο για σένα. Έλα. Έλα, φτάνει. Τα πιατάκια παρακαλώ. Μην με ξεχνάς, παιδιά. Όχι, εσύ είσαι ξέχαστος. Ιορδάνη μου, θέλω λίγο να μου ξεκαθαρίζεις, γιατί δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, πώς δουλεύει το σύστημα της ομάδας. Δηλαδή, κάνετε εσείς κάποιο τραπέζι και παίρνουμε και κλείνουμε θέση, ας πούμε. Κάνουμε μία παραγγελία, λέμε, να σου πω, αδερφέ, έχω να κάνω τα γενέθλιά μου, ας πούμε, και είμαστε 15 άτομα, θέλουμε να έρθουμε. Και εσείς είστε μόνο εδώ, σου λέω θέλω να κάνω τραπέζι στον Όλυμπο και πάμε στον Όλυμπο. Τι γίνεται, μπορείς να το ξεκαθαρίσεις λίγο αυτό? Αυτό γίνεται, αυτό που είπες. Κάνουμε και δικά μας τραπέζια, okay, που ενημερώνοντας τον κόσμο από μέσω social media, newsletter κυρίως, okay, από ειδοποιήσεις, μπορεί να κάνει κάποιος κράτηση και να συμμετάσχει στο τραπέζι. Κάνουμε ιδιωτικά γεύματα όπου κάποιος ναι, θέλει για... Καμιά πρόταση γάμου είχαμε? Είχαμε. Σοβαρά? Είχαμε, ναι. Τέτα τέτ ή με παρέα? Τέτα τέτ, μόλις. Έλα, ρε. Σε ένα μπέλι στο Αμίντιο. Ωραίο πρέπει να ήταν αυτό. Ναι. Συγκινητικό, συγκλονητικό. Μην ισοπεδώνεις τα πάντα. Και τέτοιος είναι, μωρέ, από τη Σκιάθο. Σου σέβγε πάντα. Ναι. Κρατάω σημειώσεις. Γιατί δεν ξέρεις, μπορεί κάποιος να μου ζητήσει να οργανώσω την πρόταση γάμου του. Εγώ θέλω να είμαι έτοιμος.